Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο χώρο του μικρού καλοκαιρινού Πάσχα, που είναι ο μήνας Αύγουστος, που δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και φυσικά, εφόσον ευρισκόμεθα στο χώρο της Παναγίας μας, τι άλλο να πούμε παρά εγκόμια προς αυτήν. Μία πλουσία πηγή εγκομείων είναι η υμνολογία μας, με κέντρον των ακάθιστων ύμνων. Τα αλλεπάλληλα χαίρε που ακούονται δίδουν πολύ ζωντάνια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου. Έτσι παίρνουμε ένα ημιστίχιο. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Που σημαίνει, χαίρε εσύ που δίδεις μίαν λαμπράν εικόνα του πώς θα ζούμε μετά την Ανάσταση. Χαίρε εσύ που είσαι μια εικόνα ζώσα του βίου των αγγέλων. Το πρώτο ημιστίχιο αναφέρεται στη μορφή της ζωής των δικαίων στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας θα μπορούσε να το θέσει. Δηλαδή, πώς θα είναι η ζωή μας μετά την Ανάσταση των νεκρών. Και βέβαια, με κορυφαία στη Βασιλεία του Θεού, την υπεραγία Θεοτόκου. Διότι είναι εκ της σαρκός μας, είναι τέκνο του Αδάμ και της Εύας, έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη αγιότητος, αλλά εν διάστη περιπτώσει είναι συνάνθρωπός μας, είναι αδελφοί μας η Θεοτόκος. Και ένα πρώτο στοιχείο, πώς θα είναι θα μετά την Ανάσταση των νεκρών. Ο Κύριος μας εδίδαξε ότι στην Βασιλεία του Θεού γάμος δεν υπάρχει. Ο γάμος είναι ένα μεταπτωτικό σχήμα, ευλογημένο βέβαια από τον Θεό, προσέξατε το, ευλογημένο, αλλά ένα σχήμα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και ακριβώς αυτό αναφέρεται, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Παράγει, θα πει περνάει. Περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Γι' αυτό τολμά να πει, παρότι συνιστά την αγάπη την πολλήν των συζύγων, αλίμονος εκείνον που δεν αγαπάει τη γυναίκα του και σε εκείνη που δεν αγαπάει τον άνδρα της, αλίμονον, όμως λέγει, «Δε έχοντες γυναίκας, ως μη έχοντες». Σαν να μην έχουν, λέει η γυναίκα. Σαν να μην έχει άνδρα η γυναίκα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει προσκόλληση στο θέμα αυτό, γιατί αποτελεί ένα σχήμα, σχήμα. Και τα σχήματα λέγει στο ίδιο χωρίο, παράγει. Δηλαδή, περνάνε, ατικήσιτεξε, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Ναι, παράγει, περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Και συνεπώς, αν έγινε ο γάμος, είναι μία συγκατάβαση εν όψη του επικειμένου θανάτου. Διότι πώς θα εγίνετο αφού θα υπήρχε ο θάνατος και οι άνθρωποι πώς θα εγίνοντο περισσότεροι. Και το πλάσμα αυτό που λέγεται άνθρωπος θα πήγαινε χαμένο. Η παρθενία θα είναι, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, θα είναι μόνιμος κατάστασης εις τη Βασιλεία του Θεού, αφού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Θα έχουμε βέβαια τα σώματά μας, αυτό πάντα θα σας το τονίζω, γιατί η Ανάσταση των νεκρών είναι των σωμάτων Ανάστασης. Τα πνεύματα δεν πεθαίνουν, θα έχουμε λοιπόν Ανάσταση νεκρών, άρα και των σωμάτων μας η Ανάσταση, και συνεπώς αφού θα έχουμε πλήρη τα σώματά μας και γάμος δεν θα υπάρχει, τότε βεβαίως τι θα επικρατεί παρά η παρθενία. Και η παρθενία είναι μία μόνιμη κατάσταση εις τη Βασιλεία του Θεού.
Κάνει τον παρόντα βίο. Μένει κανείς εν παρθενία, πολλοί μένουν και άνδρες και γυναίκες, προαπολαμβάνουν εκείνο που θα είναι μελλοντικό. Προαπολαμβάνουν. Συνεπώς, η αγαμία, δηλαδή η παρθενία, είναι σπουδαίο στοιχείο, τονίζεται και στην Αγία Γραφή, τονίζεται και από τους πατέρες και μάλιστα λέγουν ότι είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού η παρθενία. Ξαναλέγω, ο γάμος δεν είναι αμαρτία, μην κανείς παρανοήσει τα πράγματα. Ένα δεύτερο στοιχείο. Ηματισμός εις την Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει, αφού θα περιβάλλονται οι δίκαιοι με το άκτιστον φως, που θα είναι η στολή η πρώτη. Διότι οι πρωτόπλαστοι αυτή την στολή είχαν. Δηλαδή, είχαν το άκτιστον φως. Με την υπάρχουσα στολή στον παρόντα κόσμον, οφείλει βέβαια ο άνθρωπος να μετέλθει τη σεμνότητα. Να είναι ο συντηρητικός, ο σεμνός άνθρωπος. Να μην είναι ο κυνηγός της μόδας. Αν ξέρατε τι αμαρτία είναι αυτή η μόδα. Ναι, όταν γίνεται αυτό το κυνηγητό να ντύνει τους ανθρώπους κατά τρόπον που πώς να αρέσουν. Γιατί αυτό εξυπηρετεί. Την επιθυμία, την αμαρτωλή εξυπηρετεί η μόδα. Δεν υπάρχει αντίληψη γι' αυτό. Η Θεοτόκος περιευλήθη την σεμνότητα. Φυσικά ντύθηκε την στολή εκείνη που επικρατούσε στην εποχή της. Δεν υπάρχει αντίληψη γι' αυτό. Αλλά δεν ήταν κυνηγός της μόδας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στοιχείο. Ναι, μεν, αλλά ενώ στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ηματισμός, είπαμε θα είναι το άκτιστον φως με το οποίο θα είναι ντυμένοι οι άνθρωποι στην Βασιλεία του Θεού, οφείλουν όμως να ζήσουν με σεμνότητα εις τον παρόντα βίο. Ακόμα ένα τρίτο στοιχείο. Η Θεοτόκος είχε μια ευρεία κοινωνική αντίληψη. Είναι αυτή η Χριστότης, το χρημεΐτα, που θα πει να είσαι χρήσιμος άνθρωπος, να έχεις αντίληψη του περιβάλλοντός σου, να κατανοείς ότι δεν είσαι μόνος σου εις τον κόσμο αυτόν και ότι πρέπει να προσφέρεις όσο είναι δυνατόν περισσότερα πράγματα εις τους γύρω του. Δηλαδή να έχεις την Χριστότητα, που είναι μία αρετή του Αγίου Πνεύματος από τις 9 που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Η Θεοτόκος ζει βέβαια μέσα σε ένα κόσμο, και μάλιστα τι κόσμο, όπως ήταν η κοινωνία της Ναζαρέτ. Εκείνο που υπόθηκε δύνατε τι αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ. Ήταν μία κακορίζικη περιοχή η Ναζαρέτ, αμαρτωλή και εφθαρμένη. Γι' αυτό λέει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ. Όταν είπε ότι βρήκαμε, λέει, τον Μεσσίαν, που είναι από τη Ναζαρέτ, έθεσε την ένστασή του. Ωστόσο, η Θεοτόκος που εμεγάλωσε στο περιβάλλον αυτό, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του περιβάλλοντός της, χωρίς να γίνεται βέβαια μέτοχος των αμαρτιών του κόσμου. Το βλέπουμε αυτό στην πρόσκλησή της σε γάμο στην Κανά. Ήταν καλεσμένη. Αλλά όταν έφτασε στο σπίτι του γάμου, κινείται σαν υπηρετικό προσωπικό. Δεν πιάνει μία καρέκλα και να πει «Α, καλεσμένη είμαι, θα με περιποιηθούν». Όχι. Αλλά υπηρετεί. Αντιλαμβάνεται ότι το κρασί τους ατελείωσε. Αλήθεια, τι θα κάνουν τώρα, γάμος είναι και φτωχοί άνθρωποι πιθανώς θα ήσαν. Και αυτό το αναφέρει στον Ιησού, γιατί και ο Ιησούς μας λέει σαφώς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι και ο Ιησούς εκλήθη και οι μαθητέ του. Δεν ήσαν ακόμα βέβαια όλοι οι μαθητές, ο οποίος και αυτός ήταν καλεσμένος όπως σας είπα.
και στέλνει τους υπηρέτες εις τον Ιησούν, όπου συνέβη το θαύμα το νερό των ίδρυων που ήταν οι στάμνες καθαρισμού να γίνει θαυμάσιο κρασί όπως γνωρίζουμε. Ότι η μέλουσα ζωή εξαρτάται από την επίγεια ζωή μας, όλοι το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εδώ είναι οι αγώνες και εκεί είναι τα έπαθλα. Ώστε αν θέλουμε να έχουμε τα έπαθλα στην άλλη ζωή, εδώ πρέπει να έχουμε τους αγώνες. Η Θεοτόκος έζησε πολλούς αγώνες, χωρίς γονγκισμό, γιατί εμείς γονγκίζουμε, ή απιστία. Εβίωσε την σταύρωση του Υιού της και σαν μάνα εδοκίμασε όλη την αδικία των ανθρώπων. Και όμως πρεσβεύει υπερ πάντων ανθρώπων. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν δάκρυα και θλίψεις και πένθος. Ένα στοιχείο που οφείλουμε να το ξέρουμε, το αναφέρει η Αγία Γραφή. Εκεί θα ακουστεί: τα αρχαία παρήλθεν, πέρασαν τα παλιά, ιδού γέγονε τα πάντα κενά, όλα έγιναν καινούργια. Η Θεοτόκος βρίσκεται εις τα δεξιά του Υιού της. Θεωρούσα πάντοτε το γλυκί του πρόσωπο. Χάρις εις αυτήν και εμείς θα θεωρούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς εστίν, όπως είναι. Η ζωή μετά την Ανάσταση, εύκολα αγαπητοί μου, δεν περιγράφεται. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε. Βέβαια, όπως μας λέει εδώ ο ημνογράφος, ότι χαίρε Αναστάσεως τύπωνε κλάμπουσα, εις εκείνη η οποία δίνεις μια εικόνα της ζωής μετά την Ανάσταση, όμως δεν μπορούμε εύκολα να περιγράψουμε τη ζωή μετά την Ανάσταση. Η Θεοτόκος, είπαμε, είναι μια εικόνα των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό την αγαπούμε και την τιμούμε και την εγκομιάζουμε. Έχουμε και το δεύτερο μέρος του εγκομίου. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Που σημαίνει, χαίρε εσύ που με το δικό σου άσπειρον βίον μας φανερώνεις των βίων των Αγίων Αγγέλων. Αλήθεια, μπορούμε να συλλάβουμε την αγιότητα των Αγίων Αγγέλων? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τον βίο της Θεοτόκου. Και αντίστροφα, προπαντός αντίστροφα, για να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τον βίο των Αγίων Αγγέλων. Η αγιότητα της Θεοτόκου μας είναι αδιανόητη. Δεν φτάνει το μυαλό μας να την καταλάβουμε. Είχε μόνον το προπατορικό αμάρτημα, από το οποίο βεβαίως την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα συλλάβει Υιόν, τον Υιόν του Θεού, και εκείνη είπε το Άγιον ναι, δηλαδή απεδέχθη αυτό που ζήτησε ο Θεός από αυτήν, λέγοντας ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Φαίνεται όμως ότι η αγιότητα της Θεοτόκου ξεπερνά την αγιότητα των Αγίων Αγγέλων, διότι η Εκκλησία μας ψάλλει αλανθάστος την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ότι είναι τιμιωτέρα από τα Σεραφείμ, ότι είναι ασύγκριτα ανωτέρα από τα Σεραφείμ. Ώστε ασύγκριτα, την αποκαλεί υψηλωτέραν και πλατιτέραν των ουρανών. Και κάτω από τέτοιες συγκρίσεις, πώς να συλλάβουμε τώρα την αγιότητα της υπεραγίας Θεοτόκου? Ακόμα ένα εγκόμιον μας μπαίνει λίγος χρόνος. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, και ένα δεύτερο που πάνε κατά ζεύγη, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, που σημαίνει χαίρεση που είσαι το άφθαρτον και αμάραντον άνθος.
χαίρεσαι που είσαι ο Στέφανος της Παρθενίας. Τι σημαίνει άνθος αυθαρσίας? Ότι είσαι άνθος που δεν γνωρίζει τη φθορά και τη λησμοσύνη. Λέει ο ψαλμωδός, άνθρωπος ο συγχόρτος ημέρε αυτού, θα το χορτάρει είναι οι μέρες του, η ζωή του. Ο συάνθος του αγρού, σαν το λουλουδάκι του αγρού, ούτως εξανθίσει. Έτσι λέει, θα ανοίξει, θα μπουμπουκιάσει, θα ανοίξει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, φυσάει ένα αεράκι. Θέλετε θερμό, θέλετε τι? Και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Και δεν θα ξαναυπάρξει πια, μαράθηκε, ξεράθηκε. Ούτε ξέρεις που ήταν, σε ποιο τόπο αυτό το όμορφο λουλουδάκι. Αυτά λέει στον 102ο ψαλμό ο ψαλμωδός. Εν τούτης, το άνθος που λέγεται Θεοτόκος Μαρία, ούτε η άνεμη της προσβολής, ούτε η λησμοσύνη την εμείωσαν. Είναι η προφητεία που είπε η Ιδία για τον εαυτό της όταν συναντήθηκε με τη συγγενή της, την σύζυγο του Ζαχαρίου. Τι είπε? Από του νυν μακαριούς με πάσε έγινε. Από εδώ και μπρος θα με ευτυχίζουν όλες οι γενναίες. Πράγματι, ποιο στόμα δεν επικαλείται την Θεοτόκον όταν σε ένα κίνδυνο αναφωνούμε «Παναγιά μου» λέμε? Ποιο σπίτι δεν διατηρεί την εικόνα της Θεοτόκου? Για να πούμε ότι η Θεοτόκος είναι άνθος άφθαρτον, που η φήμη της πάντοτε υπάρχει, δεν περνάει ποτέ. Για σκεφτείτε. Ακόμη η Θεοτόκος είναι και στέφος της εγκρατείας, που σημαίνει ότι είναι στεφάνι της Παρθενίας. Η Παρθενία της Θεοτόκου είναι αδιανόητη. Άλλο αδιανόητο αυτό. Ναι, ναι. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε «Και γυναίκα αγνώ και παρθένος ουκιμή». Αγνώ λέει την γυναίκα. Δεν συνήλθε ποτέ με καμιά γυναίκα. Ούτε ως πορνεία, ούτε ως γάμος. «Και παρθένος δεν είμαι», λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και έλεγε αλήθεια. Διότι η Παρθενία είναι και ενσχήματι και ως προαίρεσης, εν προαιρέσει. Καταρχάς καταλαβαίνουμε τι θα πει σαν σχήμα η Παρθενία τι είναι. Δεν συνέρχομαι ποτέ με μία γυναίκα ή μία γυναίκα με έναν άνθρωπο. Δεν συνέρχομαι ποτέ. Η Παρθενία όμως να βρίσκεται και στην προαίρεση. Δηλαδή μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και παρθένοι πολλοί εκ των Αγίων μας στάθηκαν, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον οποίον η Γραφή αποκαλεί παρθένων. Και όπως λέγεται, που ερμηνεύομαι, ότι ο Κύριος Ιησούς παρέδωκε την παρθένων μητέρα του εις τον παρθένων μαθητή. Διότι υπήρξε μαθητή και έγραμμη, όπως είναι σαφώς το λέει αυτό η Αγία Γραφή, όπως είναι ο Απόστολος Πέτρος. Μάλιστα που εθεράπευσε την πεθερά του ο Κύριος από κάποιο πυρετό που είχε. Ώστε λοιπόν παραδίδει την παρθένων μητέρα του εις τον παρθένων μαθητή του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόθρομος ή το Παρθήνος και ή της Έτερος. Εν τούτης φαίνεται ότι η Παρθενία της Θεοτόκου ήταν κάτι πολύ πολύ ανώτερο. Ποτέ δεν είχε αποδοθεί παρά μόνον εις αυτήν ο τίτλος Παρθένος. Γι' αυτό και εξημνήθηκε τόσο πολύ. Ήταν και στο σχήμα και στην προαίρεση. Παρότι εγνώριζε τα του γάμου. Όταν την επισκέφθη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ξέρετε πόσο ετών ήταν? 15 ετών παιδούλα. 15 ετών παιδούλα. Και όταν εκείνος της λέγει ότι θα συλλάβει
ιών και λοιπά και λοιπά, εκείνη είπε πολύ ορθά, πολύ σωστά, πώς θα μου γίνει αυτό επί αφού άνδρα δεν γνώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Εγνώριζε λοιπόν τη διαδικασία του γάμου. Έπρεπε να συμβρεθεί με έναν άνδρα για να αποκτήσει παιδί. Πώς θα μου γίνει αυτό? Και προσθέτει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ότι απλούστατα εκ Πνεύματος Αγίου και λοιπά και λοιπά. Ώστε είναι γνώστρια της διαδικασίας του γάμου και είναι πάναγνη. Μπορεί να το καταλάβουμε αυτό, μπορεί να το συλλάβουμε. Σήμερα και ένα γόρι και ένα κορίτσι όταν προσπαθούν να αναπαραστήσουν τα του γάμου, πω πω σε τι πέφτουν και σε τι δεν πέφτουν. Πάντως, η Θεοτόκος είναι το στεφάνι της Παρθενίας και προστατεύει όποιον θα επιθυμούσε την Παρθενία, είτε άνδρας είναι αυτός, είτε γυναίκα. Και πρέπει αλήθεια, ο ύμνος της Παρθενίας που καλύπτει την Θεοτόκον πάλι να ακούεται ανάμεσα εις τους πιστούς της μέσα στους αιώνες. Και ακούεται, ναι, και ακούεται. Γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ακούστε τι γράφει. Και ουδείς, είναι στο 14ο κεφάλαιο, και ουδείς εδίνα το μαθήν την οδύν ημί οι 144.000. Κανείς δεν μπορούσε να μάθει αυτήν την οδύν που έψελαν οι 144.000. Τι είναι αυτή? Είναι 12 επί 12. Έχουμε 12 φυλές. Επί 12.000 η εκάστη φυλή, ή ακριβέστερα πολύ πλήθος. Αυτό σημαίνει. Και όχι όπως λένε και οι χιλιαστέ σε άλλη περίπτωση που αναφέρεται πάλι ο ίδιος αριθμός, ότι τόσοι θα σωθούν. Άπαπα. Αν είναι δυνατόν. Απλώς σημαίνει πλήθος, πολύ. Εκείνο το οποίο δεν λογαριάζουμε. Μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων δεν ξέρουμε πόσο ο καθένας ζει. Το ξέρουμε. Η υγορασμένη από τη ζωή, συνεχίζει το ιερό κείμενο. Ούτε η συν, αυτή είναι, ή οι οποίοι με τα γυναικών ούκε μολύνθησαν. Παρθένη γαρισή. Δεν μολύνθηκαν με γυναίκες. Είναι παρθένοι. Ζουν την παρθενική ζωή. Ούτε η συν, συνεχίζει, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Ούτε ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαργεί το Θεό και το αρνείο. Και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Άμωμη γαρ εσύ. Γιατί είναι άμωμη. Γιατί δεν είναι απλώς η αγαμία, η παρθενία, αλλά είναι και η καθόλου αρετή. Άμωμη γαρ εσύ. Αγαπητοί, τα εγκόμια της Θεοτόκου είναι μεγάλα και πολλά. Εγκομιάζοντας όμως την Θεοτόκον, έχουμε οπωσδήποτε κέρδος, διότι εμπνέουν και εμάς στην καθημερινότητά μας. Αν αγαπάμε τον Χριστό, βέβαια αγαπάμε και τη μητέρα Του. Και αν αγαπάμε την Θεοτόκον, τότε αγαπάμε και τον Κύριον Ιησούν. Στην πονηρή εποχή που ζούμε, δεν μπορούμε να μείνουμε και να μην υπερφαλαγγιστούμε παρά μόνο από μία πολύ αγάπη. Προσέξτε, πολύ αγάπη, εκείνο που είπε ο Χριστός για εκείνη την πόρνη γυναίκα, ότι ηγάπησεν πολύ. Όχι ηγάπησεν, ηγάπησεν πολύ. Από μια πολύ αγάπη εις τον Κύριον Ιησούν και στη μητέρα Του. Αυτή η πολύ αγάπη θα είναι εκείνη η οποία θα μας
αποτρέψει από άλλες αλότριες αγάπες που τόσο εύκολα και φτηνά κυκλοφορούν στην εποχή μας. Ήθε η υπεραγία Θεοτόκος πάντοτε να μας σκεπάζει κάτω από τη δική της προστασία. Αμήν. Mm-hmm.